Πράγματι θα έχουμε πολύ καλό καιρό, θα λέγαμε, σε όλη τη χώρα. Ηλιοφάνεια, αρκετά υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Έτσι θα πάμε μέχρι την 28 Οκτωβρίου. Θα μας τα χαλάσει ο καιρός με την αλλαγή του μήνα, αλλά ακόμη είναι μακριά για να κάτσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Να δούμε λίγο πώς ξημερώνει η χώρα μας. Τώρα νωρίς το πρωί, όπου έχουμε έντονες θερμοκρασιακές διαφορές ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σε μικρές γεωγραφικές εκτάσεις, μπορούμε να συναντήσουμε μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές και το φαινόμενο βέβαια αυτό οφείλεται στην έντονη ακτινοβολία που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και στην ψήξη που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού απελευθερώνεται αυτή η ακτινοβολία προς την ελεύθερη ατμόσφαιρα. Παρατηρήστε λοιπόν ότι ξεκινάμε από τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε αυτή τη στιγμή 12 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε γύρω στους 15 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δυτικότερα, προς τη Δυτική, δηλαδή Μακεδονία και την Ήπειρο, έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασιακές τιμές. Στη Φλόρινα έχουμε αυτή τη στιγμή 4 βαθμούς Κελσίου. 5 βαθμούς Κελσίου έχουμε στα Ιωάννινα, με τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Στον Παρνασσό, στα 1700 περίπου μέτρα, είμαστε στους -8 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε λοιπόν πώς οι θερμοκρασιακές αναστροφές ρίχνουν τη θερμοκρασία πάρα πολλούς βαθμούς κοντά στην επιφάνεια. Εδώ στην περιοχή της Αττικής, στην Αθήνα, έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου. Πιο ανατολικά όμως είμαστε γύρω στους 12 με 13. Νοτιότερα εδώ προς την περιοχή της Κρήτης, στα Χανιά, έχουμε 14 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί Κελσίου στο Ηράκλειο. Και αν πάμε λοιπόν προς τη Ρόδο και το Καστελόριζο, είμαστε γύρω στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου, που έχουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές για τώρα νωρίς το πρωί. Πάμε να δούμε τώρα για το θέμα των βροχοπτώσεων, πώς είναι δηλαδή η κατάσταση των βαρομετρικών συστημάτων. Παρατηρήστε λοιπόν ότι ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο βρίσκεται στα δυτικά-νοτιοδυτικά τμήματα της Ιταλίας, δημιουργεί εκεί πολλές βροχές σε καταιγίδες. Έχουμε και αρκετά προβλήματα. Βλέπετε όμως ότι αυτό το σύστημα κακοκαιρίας δεν θα καταφέρει τελικά να φτάσει μέχρι και τη χώρα μας. Θα παραμείνει εκεί, οπότε σιγά-σιγά θα αρχίσει και να εξασθενεί. Η χώρα μας παραμένει σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, χάρη στον αντικυκλώνα που καλύπτει εδώ και ημέρες την περιοχή μας. Προς την περιοχή βέβαια της Κύπρου υπάρχει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, που και εκεί δίνει αρκετές βροχές και καταιγίδες, και αυτό το σύστημα ίσως επηρεάσει την 28 Οκτωβρίου τα νοτιοανατολικότερα τμήματα της χώρας μας, δηλαδή εκεί προς το Καστελόριζο και στη Ρόδο να έχουμε πιθανόν άστατο καιρό. Πάμε να δούμε όμως για σήμερα Παρασκευή πώς θα έχει η εξέλιξη. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά σε όλη την επικράτεια θα έχουμε πολύ καλό καιρό με ηλιοφάνεια. Κάποιες τοπικές συννεφιές θα έχουμε στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή στην Ανατολική Στερεά, όπως επίσης και στην Εύβοια, αλλά και στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Είναι συννεφιές του βοριά, όπως λέμε στη μετρολογία. Επειδή λοιπόν οι βοριάδες θα είναι αρκετά ενισχυμένοι μέσα στο Αιγαίο, θα προσεγγίζουμε τα 5-6 τοπικά, στα κεντρικά τμήματα ακόμη και τα 7 μποφόρ. Καθώς περνάνε πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου, παίρνουν υγρασία και εκεί που η τοπογραφία βέβαια το ευνοεί, δημιουργούνται συννεφιές τοπογραφικού τύπου, όπως λέμε στη μετρολογία. Κυρίως δηλαδή σε ορεινούς όγκους εντοπίζονται αυτά τα νέφη και εδώ στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Αλλά και μέσα στο Ιόνιο προς το απόγευμα θα έχουμε κάποιες αραιές τοπικές συννεφιές εξαιτίας του βαρομετρικού χαμηλού που αναλύσαμε προηγουμένως, που επηρεάζει κυρίως την περιοχή της Ιταλίας. Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα και πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές αργά το μεσημέρι. Θα προσεγγίσουμε στη Βόρεια Ελλάδα ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου και θα είμαστε γύρω στους 26 με 28 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές προς τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, δηλαδή προς τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Πολύ καλός λοιπόν ο καιρός σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με ηλιοφάνεια, κάποιες τοπικές συννεφιές. Θα έχουμε στα ανατολικά και βόρεια τμήματα και κυρίως γύρω από την Πεντέλη και την Πάρνηθα, όπου εκεί πέρα εξαιτίας των βοριάδων θα δημιουργούνται αυτά τα νέφη τοπογραφικού τύπου, όπως λέμε. Οι βοριάδες θα πλησιάζουν τα 5 μποφόρ μέσω Σαρονικό, λίγο πιο ενισχυμένοι στα ανατολικά τμήματα. Θα φτάσουν ακόμη και τα 6, πιθανόν προς το Κάβο Ντόρο, το στενό λαό του Καφιρέα εξαιτίας του καναλισμού να προσεγγίσουμε ακόμη και τα 7. Η θερμοκρασία τώρα νωρίς το πρωί στο κέντρο της πόλης γύρω στους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές να σημειώνονται προς τα δυτικά τμήματα του νομού. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 27 αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, που και εδώ ο καιρός θα είναι πολύ καλός με ηλιοφάνεια. Τώρα όμως νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικά περιορισμένη ορατότητα ή και τοπικές ομίχλες, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρέχονται από το θερμαϊκό. Και αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί οι άνεμοι είναι γενικά ασθενείς και αυτό δίνει την ευκαιρία σχετική υγρασία να αυξηθεί όταν δεν υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία. Άρα λοιπόν μια προσοχή δείχνουμε κυρίως τώρα νωρίς το πρωί και το βράδυ, μήπως έχουμε κάποιες τοπικές ομίχλες που ίσως δημιουργήσουν κάποια προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. Και ο υδράργυρος θα ξεκινάει μάλλον τώρα νωρίς το πρωί γύρω στους 14 βαθμούς. Θα προσεγγίσουμε τους 24 με 25 αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Να δούμε τώρα αναλυτικά τον καιρό σε ό,τι αφορά την 28 Οκτωβρίου. Σάββατο και Κυριακή, πολύ καλός ο καιρός σε όλη τη χώρα. Ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες όμως μέσα στο Αιγαίο, τα όψιμα μελτέμια θα προσεγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Με έμφαση θα λέγαμε τα κεντρικά τμήματα του Αιγαίου, εδώ δηλαδή που ευνοείται και το φαινόμενο του καναλισμού, όταν δηλαδή ο άνεμος περνάει μεταξύ δύο νησιών που βρίσκονται σχετικά κοντά μεταξύ τους, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχύεται περισσότερο. Η ηλιοφάνεια λοιπόν θα κρατήσει ηλιοφάνεια ακόμη και την 28 Οκτωβρίου, με μοναδική όμως παραφωνία. Κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις που περιμένουμε κυρίως προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή προς τη Ρόδο και το Καστελόριζο, και αυτό το δίνουμε σαν πιθανότητα και κυρίως γύρω από τη θάλασσα θα εντοπίσω τα φαινόμενα αυτά, επειδή λοιπόν υπάρχει ένα παρομετρικό χαμηλό προς την περιοχή της Κύπρου. Θερμοκρασιακά, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει αρκετή ψύχρα και θέλει έτσι μια προσοχή. Θα ξεκινάμε λοιπόν περίπου από τους 6 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπετε λοιπόν το κρύο θα είναι αρκετά έντονο. Στα κεντρικά τμήματα θα είμαστε γύρω στους 10 με 14. Στα νησιά μας γύρω στους 14 με 16 νωρίς το πρωί, όμως αργά το μεσημέρι. Βλέπετε λοιπόν ότι ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Άρα λοιπόν, τη νύχτα και νωρίς το πρωί ντυνόμαστε κάπως καλύτερα για να, έχουμε, λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες. Όμως το μεσημεράκι οι θερμοκρασίες θα θυμίζουν κάτι από άνοιξη ή ακόμα και από καλοκαίρι και ακόμα από Αύγουστο, θα λέγαμε, εξαιτίας των μελτεμιών που θα επιμένουν μέσα στο Αιγαίο με εντάσεις γύρω στα 5, τοπικά και 6 μποφόρ. Αλλαγή του καιρού περιμένουμε από τα μέσα της νέας εβδομάδας. Θα πέσει σημαντικά θερμοκρασία, θα έχουμε και τα πρώτα χιόνια στα βουνά μας και θα έχουμε και αρκετές βροχές σε καταιγίδες. Θα τα δούμε όμως αυτά μέρα με την ημέρα. Έτσι. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε, μετά την 28η. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και για μπανάκι θα είναι. Και για μπανάκι, Άκη, οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Για μπανάκι, Άκη, έκανες και ρήμα. Για μπανάκι θα είναι. Ακριβώς έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.